δείχνει έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για τους νέους και τα fake news. Η πλειοψηφία των παιδιών στην Ελλάδα ενημερώνονται για τα νέα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. 42% είτε δεν μπορεί να ξεχωρίσει μια ψεύτικη είδηση, είτε την ξεχωρίζει μόνο όταν είναι εμφανής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σε 14.000 μαθητές από 400 σχολεία της Ελλάδας ηλικίας από 10 έως 18 ετών, που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2018 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το 58% των παιδιών ενημερώνεται από δημοσιεύσεις σε κοινωνικά δίκτυα. Το 26% μαθαίνει τα νέα από δημοσιογραφικά site και ένα 16% από αλλού, όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, φίλους, γονείς. Το 58% των παιδιών πιστεύει ότι μπορεί να ξεχωρίσει μια ψεύτικη είδηση στο διαδίκτυο. Το 30% απαντά ότι την ξεχωρίζει μόνο όταν είναι πολύ εμφανής και ένα 12% δεν μπορεί να την ξεχωρίσει. Η πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, άλλωστε, κατέδειξε το έλλειμμα εμπιστοσύνης που δείχνουν οι Έλληνες για τις ειδήσεις. Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες, ποσοστό 55%, πιστεύουν ότι κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα έρχονται αντιμέτωποι με μία είδηση ή πληροφορία που είτε τους παραπλανά σχετικά με την πραγματικότητα, είτε είναι τελείως ψευδής. Συνολικά, 3 στους 4 Έλληνες, 74%, λένε ότι συναντούν μία ψευδή είδηση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Τι είναι σωστό να κάνετε όταν εντοπίσετε μία ψεύτικη είδηση? Όλοι μας παίζουμε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το φαύλο κύκλο. Κάθε φορά που δεχόμαστε παθητικά πληροφορίες χωρίς να τις διπλοελέγξουμε ή όταν μοιραζόμαστε μία ανάρτηση, μία εικόνα ή ένα βίντεο πριν το δούμε πρώτα διεξοδικά, προσθέτουμε ένα λιθαράκι στο οίκημα της παγκόσμιας παραπληροφόρησης. Αν συναντήσετε περιεχόμενο στο διαδίκτυο για το οποίο δεν είστε σίγουροι ότι είναι αληθές, σε καμία περίπτωση μην το αναδημοσιεύσετε χωρίς πρώτα να το ερευνήσετε. Ένας τρόπος είναι να αναζητήσετε την είδηση μέσω μιας μηχανής αναζήτησης, έτσι ώστε να διαπιστώσετε αν έχει δημοσιευθεί και αλλού. Πολλές φορές κάποιος ο οποίος έχει προχωρήσει στην αναδημοσίευση μιας ψεύτικης είδησης μπορεί καν να μην το γνωρίζει. Οπότε είναι σημαντικό να το επισημάνετε γράφοντας κάποιο σχετικό, πολύ ευγενικό σχόλιο κάτω από την αναδημοσίευση. Ο καθένας μας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να ελέγχει με ανεξάρτητο τρόπο το τι βλέπουμε όλοι μας στο διαδίκτυο.